Έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές με τον υπεραιωνόβιο Πλάτων εκεί στο Κράσι, στη Χερσόνησο ψηλά και έχουμε κάνει πολλές ζωντανές συνδέσεις. Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε ίσως με την γυρεότερη, την αρχαιότερη ελιά παγκοσμίως. Σωστά, Εύη. Σωστά. Και θα ταξιδέψουμε μέχρι τις Βούβες Χανίων. Ναι. Εκεί που βρίσκεται. Η μνημειακή αυτή ελιά, έτσι έχει ονομαστεί. Από τις παλαιότερες που υπάρχουν. Μερικοί λένε ότι είναι η παλαιότερη, η αρχαιότερη, θα δούμε τώρα. Μάλιστα. Ηλικία τώρα. Θα μας τα πει καλύτερο ο κύριος Στυλιανουδάκης Παναγιώτης, πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Βουβών Χανίων. Πώς είστε, τι κάνετε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από εμάς από τα Χανιά. Είναι όντως το αρχαιότερο δέντρο ελιάς στη Δυτική Κρήτη. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά, σε όλο το νησί πολλά δέντρα αρχαία. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό είναι το αρχαιότερο. Ναι. Είναι ακριβώς το δέντρο που βλέπετε πίσω ηλικίας, μου. Είναι τι ένα... λένε οι ειδικοί, τι λένε οι επιστήμονες. Από 2 έως 5.000 ετών. Η διάμετρο της ελιάς είναι 12,5 μέτρα και είναι πραγματικά ένα αξιόλογο δέντρο από πλευράς ότι ενώ είναι μέσα κούφιο, ο κορμός γύρω-γύρω έχει ένα φοβερό ανάγλυφο που την καθιστάει πανέμορφη. Πιστέψτε με, εάν τη δείτε από κοντά, είναι σαν έργο τέχνης. Η αλήθεια είναι, διορθώστε με, ότι παρά την ηλικία της, έχει καρπό. Σωστά. Ναι, είναι, ένα δέντρο, η ποικιλία της είναι τσουνάτι. Ναι. Είναι μια ποικιλία που έχουμε εμείς εδώ στα Χανιά. Συνήθως τη βρίσκουμε στα ορεινά μέρη, αλλά και σε πιο παιδινά, γιατί το χωριό μας είναι περίπου σε υψόμετρο 300 μέτρων, οπότε είναι η μειωρινή περιοχή. Το αξιόλογο, ναι, είναι αυτό, ότι όντως παράγει καρπό και είναι κάτι πραγματικά ωραίο όταν βλέπεις ένα δέντρο 5.000 ετών ίσως να παράγει ακόμα καρπό. Είναι κάτι υπερβολικά όμορφο. Μάλιστα. Έχει υπάρξει αυτού... βέβαια και μία απόφαση του Γενικού Γραμματέα το 1997, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, της Περιφέρειας Κρήτης. Ακριβώς όπως το λέτε. Για πείτε μας. Έχει ονομαστεί μνημειακή ελιά. Ναι. Από την Περιφέρεια Κρήτης έχει... λόγω του ανάγλυφου που έχει, λόγω της ιδιαιτερότητας, της ιστορίας, βέβαια. Της ιδιαιτερότητας και της ιστορίας, βεβαίως, έχει κηρυχθεί σαν διατηρηταίο μνημείο της φύσης. Ναι. Και αποτελεί, το ενδιαφέρον με αυτό το δέντρο είναι ότι αποτελεί ένα πόλο 6.000 επισκεπτών εδώ και 15 περίπου χρόνια, οι οποίοι... τη θερινή περίοδο επισκέπτονται το χωριό μας για να δουν αυτό το δέντρο. Εν τω μεταξύ έχει ιδρυθεί και ένα μουσείο εκεί στην περιοχή αναφορικά με την ιστορία της ελαιοκαλλιέργειας. Ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Δίπλα υπάρχει ένα ωραίο μουσείο το οποίο έχει μέσα πάρα πολλά εργαλεία παραδοσιακά τα οποία μας πάνε σε άλλες εποχές για να καταλάβουμε εμείς οι νεότεροι ελαιοκαλλιεργητές πώς αυτοί οι άνθρωποι με αυτά τα εργαλεία κατάφεραν να παράξουν λάδι εκείνη την εποχή. Είναι ένα πολύ ωραίο μουσείο που έχει μέσα αρκετά παραδοσιακά πύληνα, δοχεία μεταφοράς λαδιού. Από την αρχαιότητα, από την αρχαιότητα μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα. Βέβαια, αρκετά ξύλινα εργαλεία και μας παραπέμπουν γενικά σε μια άλλη εποχή. Αξίζει τον κόπο κάποιος να επισκεφτεί το χωριό μας και να δει αυτήν την ελιά. Βέβαια, βέβαια. Είχαμε ένα οραματιστή δήμαρχο, τον Πολυχρόνη Πολυχρονίδη, ο οποίος έχει πεθάνει πλέον, αλλά αυτός είχε σκεφτεί να αναδείξει τον πολιτισμό της περιοχής μας, μιας και είμαστε μια ελαιοκομική περιοχή, και κατάφερε σιγά σιγά να αναδείξει αυτό το ελαιόδεντρο, πράγμα που πιστεύω... Στο χωριό δεν ξέρω αν κάνετε και κάποια έτσι εκδήλωση προς τους καλοκαιρινούς μήνες με κέντρο την ελιά. Κάποια έχουμε συνηθίσει έτσι στα χωριά να γίνονται τέτοιου είδους πανηγύρια, φεστιβάλ.
Με επίκεντρο τα σημεία κατευθείαν. Βεβαίως γίνονται πολλές εκδηλώσεις. Είναι ένα στολίδι για την περιοχή μας. Σας είπα και πριν, αποτελεί ένα πόλο χιλιάδες οι επισκέπτες και με εξαίρεση τα δύο τελευταία χρόνια που λόγω της υγειονομικής κρίσης που περνάμε δεν καταφέραμε να γίνουν εκδηλώσεις στο χώρο, αλλά ειλικρινά γίνονται πολύ ωραίες και αξιόλογες εκδηλώσεις και πέραν αυτού από εδώ φεύγουν για κάθε Ολυμπιάδα κόκκινοι, δηλαδή το 2004 για την Αθήνα, αργότερα το 2008 για το Πεκίνο, στο Λονδίνο έφυγε από εδώ ο κόκκινος και στη Βραζιλία στις τελευταίες που γίνανε με ειλικρινά πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, θα βρεθούμε εκεί από κοντά, πρόεδρε, να κάνουμε και ζωντανή σύνδεση και να έχουμε και δημοσιογράφο. Να είστε. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Απλά έτσι, αυτό, ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι επειδή υπάρχουν αρκετά τέτοια μνημεία της φύσης, όλα αυτά πρέπει να αναδειχτούν σωστά, σιγά σιγά. Και να προστατευτούν. Γιατί αποτελούν, βέβαια, και να προστατευτούν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, κάπως έτσι ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή. Πήγαμε εκεί σε αυτόν τον όμορφο τόπο, τον ξεχωριστό τόπο και μεταφέραμε την εικόνα. Ίσως με το αρχαιότερο ελαιόδεντρο σε μια παγκόσμια κλίμακα που βρίσκεται στην περιοχή εκεί των Χανίων.